Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Ο Μωυσίδης είπε τους λόγους για τους οποίους η ΓΕΟΚ δεν συμμετείχε στην κινητοποίηση των μηλοπαραγωγών, ασκώντας παράλληλα και τη δική του κριτική. Έχουμε απάντηση σε όσα είπε χθες ο κ. Μωυσίδης όμως. Από την ομάδα των μηλοπαραγωγών, ο Μανώλης ο Παπαϊωάννου είναι μαζί μας για όλα αυτά. Μανώλη, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, φαίνεται ότι η κινητοποίηση παίρνει και κάποιες ακόμη διαστάσεις, φαίνονται και οι διαφωνίες. Έτσι όπως άκουσε τον κύριο Μωυσίδη χθες, νομίζω ότι σας χωρίζουν πολλά. Αν και από την άλλη πιστεύω ότι μπορούν να σας ενώσουν και πολλά. Ανάλογα Χρήστο, σε ποιο βάθρο κάθεσαι. Εγώ άκουσα τον κύριο Μωυσίδη, όχι σαν πρόεδρο της ΓΕΟΚ να εκπροσωπεί τους αγρότες, τον άκουσα σαν κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μετά λύπης μου αυτό κατάλαβα εγώ προσωπικά. Δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση. Ναι. Αλλά για όλα όμως, για αυτά που υπόθηκαν και για αυτά που δεν υπόθηκαν, αύριο, αύριο αυτή η άτυπη, η ομαδούλα, η μικρή, που είναι κάτω από τη σκέπη και την ομπρέλα του της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Μηλοπαραγωγών Ελλάδος, θα βγάλει μια ανακοίνωση και θα λέει για όλους και για όλα. Α, θα περιμένουμε και λοιπόν μια ανακοίνωση που θα απαντάτε στον κύριο Μωυσίδη. Φράση με τη φράση. Όχι στον κύριο Μωυσίδη. Α, λάθος το κατάλαβα. Ενάντια σε αυτούς που είναι με τους μηλοπαραγωγούς και το πρωτογενή τομέα. Γιατί δεν είναι μόνο ο μηλοπαραγωγός. Εμείς, αν διαβάσετε όλοι την ανακοίνωση που δώσαμε, δεν λέει μόνο για το μήλο. Λέει και για τα ψέα. Το εξηγήσαμε αυτό, Μανώλη. Νομίζω ότι δύο φορές μιλήσαμε πριν την. Το εξηγήσαμε αυτό, νομίζω επαρκώς. Μπράβο. Ούτε είμαι εγώ κρατικός φορέας για να πάω να ελέγξω τα σούπερ μάρκετ. Είναι άλλοι αρμόδιοι και για τα πλαστικά μιας χρήσεως που έπρεπε, έπρεπε να γίνει η καταγγελία όπως την είχαμε κάνει κάποτε εμείς, αλλά δεν μας δέχτηκε κανείς. Έπρεπε να γίνει καταγγελία και δικαίως πρέπει να γίνει καταγγελία για τα πλαστικά μιας χρήσεως που συσκευάζουν στα κτήματα. Είναι φοροδιαφυγή αυτό. Για όλα όμως αυτά και για πολλά πολλά άλλα θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Αναλυτική αύριο, ανακοίνωση αύριο. Αναλυτική για όλα τα πράγματα. Πώς μπορεί, πιστεύεις όμως Μανώλη ότι το γυαλί έχει ραγίσει τώρα, μπορεί να ξανακολλήσει? Διότι σαν εικόνα όταν δεν βλέπουμε έναν κλάδο ενωμένο δεν είναι και ό,τι καλύτερο για έναν νομό. Αφού και ο ίδιος ο κύριος Μωυσίδης παραδέχθηκε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα στους μηλοπαραγωγούς. Αυτό μόνο στην Άρα στο βασικό, ας όταν, πούμε, στο βασικό, όταν, αν υπάρχει δεν υπάρχει πρόβλημα, συμφωνείτε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από μια βάση. Μπορεί να ξανακολλήσει το γυαλί ή όχι? Απέναντι του κράτους, το κράτος απέναντι στον μηλοπαραγωγό. Όχι, μεταξύ των φορέων εδώ της Καστοριάς, των άτυπων ομάδων με την ΓΕΟΚ, με τους υπόλοιπους συνεταιρισμούς, μπορεί να ξανακολλήσει το γυαλί? Εμείς κύριε Νατσούλη, και λέω εμείς, δεν βάζω το εγώ μας μπροστά, λέω εμείς, και εννοώ εμείς όλος ο παραγωγικός κλάδος του νομού Καστοριάς. Βάζω όλο το νομό Καστοριάς. Είναι ο μόνος νομός στην Ελλάδα που ήρθε σε αντιπαράθεση. Δεν μπορεί ο αγροτικός συνεταιρισμός της αγοράς να είναι δίπλα στο 80% στην πανελλαδική συγκέντρωση που είχαμε στην Αγιά. Και να μην είναι γεώ, λέτε. Αυτό είπαν τα παιδιά. Εμείς πήραμε και τη συνδεδεμένη που είναι ένα ψίχουλο, μην τρώμε και παραμύθι με τη συνδεδεμένη, ένα ψίχουλο είναι μπροστά στην απώλεια εισοδήματος που λέμε. Ένα ψυχουλάκι είναι. Σας στηρίζουμε όλους. Ο ΑΓΣ Ροδοχωρίου, σας στηρίζουμε. Δεν μπορεί όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί της Ελλάδος να στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Μηλοπαραγωγών και κάποιοι να το παίζουν και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Μάλιστα.
Είναι κρίμα. Αλλά για όλα όμως αυτά σας βέβαια, θα λέω, βέβαια, και αναλυτικά. Μανώλη, μια πορεία μόνο, γιατί μέσα σε όλα χθες ο κ. Μωυσίδης είπε ότι δεν κλήθηκε καν να έρθει στην. Λάθος κάνετε. Ο κ. Νικολάηδης. Εγώ δεν κάνω. Εγώ που... σας λέω τι μας είπε. Ναι, λάθος. Ξέρω αν καλέστηκε ή δεν καλέστηκε. Πού να το ξέρω. Ειδοποιήθηκε και τηλεφωνικά και ο κ. Νικολάηδης έστειλε το μήνυμα. Όλοι. Και οι Μακεδνών και ο κ. Μωυσίδης. Σας το ξαναλέω, δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν. Ναι. Απλά εγώ έρχομαι σε αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή, το εγώ, εννοώντας δηλαδή όλη την Ελλάδα. Εκπροσωπώντας ακριβώς, ναι. Έτσι. Εκπροσωπώντας όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μανώλη, κάτι ακόμα όμως, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Όχι απέναντι στον συναδελφό μου. Ναι. Είναι κρίμα και έγκλημα είναι αυτό που γίνεται. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορές τοπικά. Θα πρέπει να τις δείτε πραγματικά και σε μια βάση. Καλή θέληση, νομίζω, γιατί θα έρθουν και άλλα. Δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Καλώς ή κακώς, Μανώλη, τα προβλήματα μακάρι να λυνόταν σήμερα και να είχαμε εξαφανιστεί όλοι. Να μην υπήρχε λόγος να. Αλλά δυστυχώς θα έχουμε και άλλα πράγματα. Για την πορεία, λοιπόν, δείτε τι περιθώρια μπορείτε να υπάρξουν, τι περιθώρια μπορεί να υπάρξουν συνεννόησης. Δεν ξέρω πώς θα το κατορθώσετε. Βλέπετε, πολλές φορές φέρνουμε το παράδειγμα των Γουναράδων. Βλέπετε, παλιά υπήρχαν και υπάρχουν δύο σύνδεσμοι Γουναράδων, έτσι. Μα, παλιά είχαν τα δικά τους θέματα και μάλλον ο ένας με τον άλλον. Βλέπετε πώς όμως οι δυσκολίες ένωσαν τις καταστάσεις. Φυσικά. Έχετε ξανακούσει να μαλώνουν οι σύλλογοι, ας πούμε. Εμείς δεν μαλώνουμε. Όποιος θέλει να μαλώσει και να βγει. Όχι, με την έννοια πια. Εντάξει. Φυσικά. Εντάξει. Μα, ήταν έγκλημα αυτό που έγινε και αυτό που γίνεται και αυτό που θα γίνεται. Όταν υπάρχει διάσπαση, το διέρε και βασίλευε, το θέλουν μόνο αυτοί που κυβερνάνε. Να φέρουν σε αντιπαράθεση κλάδους και θεσμικούς και οργανισμούς και τα πάντα. Εμείς δεν ανήκουμε εκεί πέρα. Και κύριε Νατσούλη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά για το όνομά μου. Είμαι από το 2000 με πολύ μεγάλους αγώνες, με τον κύριο Παπουλίδη τότε όταν ήταν πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Και από εκεί και ύστερα ξέρουν όλη την πορεία τη δική μου. Με ποιον ήμουνα και ποια συμφέροντα στήριζα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πόσο τα πολιτικά μπορούν να βοηθήσουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν, δηλαδή, δεν ξέρω. Μα το είπαμε προχθές στη συγκέντρωση. Δεν ανήκουμε πουθενά. Ένα είναι το κόμμα. Το κόμμα του παραγωγού. Το κόμμα του μόχθου. Το κόμμα της συντήρησης. Δεν υπάρχει κόμμα σε εμάς. Αν κάποιοι θέλουν να ανήκουν και να είναι εκπρόσωποι και να καλύπτονται πίσω από αγροτικούς συλλόγους, πίσω από προεδρία και να καλύπτουν κομματικά συμφέροντα, αυτά είναι μακριά από εμάς. Ουσιαστικά σαν πρώτη απάντηση για τον κύριο Μωυσίδη είναι και αυτή που λέτε, σήμερα το λέτε δύο φορές. Και το αποδείξαμε, κύριε Νατσούλη, αυτή η ομαδούλα, η μικρή ομαδούλα που είχε φέρει χρήματα για το φουσουκλάδι. Για τις βροχοπτώσεις το 2010, όταν είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση και με τον κύριο Πετσάλικο και με τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη χρονιά. Και φέραμε αποτέλεσμα. Αλλά πάλι εκείνο το αποτέλεσμα, πάλι φάγαμε τρικλοποδιά που κάποιοι δεν έπρεπε να τα πάρουν τα χρήματα και τα πήραν τα χρήματα. Οπότε, περιμένουμε αύριο και την ανακοίνωση, αναλυτικά. Θα πληρώνετε όλοι σας την ανακοίνωση αναλυτικά. Και για πολλά άλλα θέματα που δεν θέλω τώρα να βγω μπροστά από. Ωραία, από την ανακοίνωση. Μόνο μια κουβέντα. Ναι. Θα ετοιμαστεί λεωφορείο για την Αθήνα τελικά. Ναι, απλά ήθελα να σας ανακοινώσω ότι όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει. Ναι. Μίλησα και με τον πρόεδρο. Είναι όλοι δηλώνουν στους νομούς τους. Ναι. Ήδη η Αγιά έχει μάσει μέχρι τώρα 4 λεωφορεία. 4 λεωφορεία από την Αγιά, ναι. Η Αγιά μόνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μάσει 4 λεωφορεία. Όποιος θέλει να δηλώσει μπορεί να πάρει τηλέφωνο ή σε μένα ή στην κυρία Κατερίνα Πηγατσιώτη ή στον Νίκο τον Νικολαίδη ή στον Μάριο τον Τέρψη ή στον Νίκο τον Βαϊνά. Ή στον Θωμά τον Μάνο που είναι από την άλλη πλευρά του Άργους. Δεν είναι μιλαράδες και είναι προς τιμή τους. Είναι προς τιμή τους που δεν είναι μιλαράδες, αλλά ήρθαν να στηρίξουν για όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσετε αύριο στην ανακοίνωση. Ωραία. Οπότε λοιπόν και εδώ ετοιμάζεται λεωφορείο. Δεν ξέρετε μόνο αν θα υπάρξει το ενδιαφέρον να γεμίσει τουλάχιστον ένα λεωφορείο για να είναι στην Αθήνα. Ξέρουμε ότι είναι ταλαιπωρία, γιατί τα λεωφορεία αυτά ουσιαστικά θα πάνε και θα έρθουν αυθημερών, έτσι δεν είναι, Μανώλη? Έτσι ακριβώς είναι. Και καταλαβαίνουμε τι διαδρομή χρειάζεται για να πας, να είσαι και στην εκδήλωση διαμαρτυρίας και να πάρεις το λεωφορείο μετά και να επιστρέψεις και πάλι πίσω. Είναι ένα δύσκολο δρομολόγιο, αλλά. Δύσκολο δρομολόγιο αλλά, πίσω. Αλλά. Και η ζωή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και η δύσκολη είναι και η ζωή.
Και έχει το έχουμε αποδείξει ότι μόνο με αγώνες και συμπαγείς αγώνες, χωρίς διάσπαση από κανέναν, ναι, τότε κερδίζουν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Μανώλη, μένουμε σε αυτά λοιπόν σήμερα και περιμένουμε αύριο την ανακοίνωση. Θα πάρετε την ανακοίνωση, κύριε Νασούλη, αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τον χρόνο που μου διαθέσατε, ναι. Σε αυτά τα θέματα, ξέρετε, έχουμε παρατηρήσει ότι πραγματικά ειδικά τα θέματα του αγροτικού κόσμου έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και μάλιστα τα τελευταία χρόνια θα λέγαμε ότι κατέχουν στην εκπομπή μας τουλάχιστον εξέχουσα θέση. Δηλαδή είναι από τα θέματα που δεν μπορεί να περάσει εβδομάδα που να μην έχουμε κάτι δικό σας. Είτε είναι για το φασόλι, είτε για το μήλο, είτε για το οτιδήποτε, για την κτηνοτροφία κτλ. Κινείται και ο νομός μας προς αυτές τις κατευθύνσεις, ναι. Γιατί γούνα πια λίγο δύσκολο για τις μέρες μας ή με πολλά προβλήματα. Άρα ο παραγωγικός κλάδος αυτή τη στιγμή είναι ο κτηνοτρόφος, είναι ο Γιώργος. Έχει ενδιαφέρον και το παρατηρούμε και εμείς στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ. Γιατί να σας πω κάτι, ναι. Να σας πω κάτι και το ξέρουν όλοι οι πολίτες αυτού του νόμου. Ο πρωτογενής τομέας στη Καστοριά είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ουέ και αλίμονο μετά τη γούνα. Ουέ και αλίμονο αν φτάσουμε στα επίπεδα της γούνας. Να διαλύσουμε αυτό το. Δεν θα υπάρχει κάτι άλλο μετά για μας. Ναι, δεν θα υπάρχει. Ο νομός θα σβήσει. Κρίμα για την παρακαταθή που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Τι θα πούμε στα παιδιά μας, ότι ήμασταν ανίκανοι και δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε γιατί θέλαμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση ο ένας με τον άλλον. Ναι. Τι να πούμε. Τι θα μας πούν τα παιδιά μας. Θα μας μουντζώσουν όλα τα παιδιά μας. Λοιπόν. Και θα μας πούνε ανάξιους και με το δίκαιό τους. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Ό,τι χρειαστούμε θα. Ό,τι χρειαστείτε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.